Ε, συνεχίζουμε την περιήγησή μα στα θέματα του κορονοϊού. Η Νέλη Χαχάμε είναι στην αίθουσα ειδήσεων. Πάμε να Άχι. δούμε τι γίνεται με την άδεια που ζήτησε για την τρίτη δόση η εταιρεία Πάιζερ. Καλημέρα. Καλημέρα, Καλημέρα. σα. Η Pfizer λοιπόν, αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα ε, να καταθέσει αίτημα στι Αμερικανικέ Ρυθμιστικέ Αρχέ για τρίτη δόση του εμβολίου. Και αυτό γίνεται γιατί με βάση τι έρευνε των τελευταίων μηνών αποδεικνύεται ότι έξι μήνε μετά τον εμβολιασμό ε, αυξάνονται αρκετά οι πιθανότητε Επαναμόλυνσης, και αυτό λόγω τη ε, πολύ υψηλή μεταδοτικότητα τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Να σα πω ωστόσο εδώ ότι ο Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων ε, σε μια κοινή δήλωση με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψη ασθενειών ε, mm -hmm. λένε ότι προ το παρόν οι πλήρω εμβολιασμένοι Αμερικανοί δεν χρειάζονται άλλη δόση ναι. και αυτό θα γίνει μόνο εφόσον αποδειχθεί μέσω τη επιστήμη ότι είναι απαραίτητο. Ναι, γιατί πρέπει να γίνουν, να γίνουν έρευνε. Λοιπόν, Ακριβώς, συνεχίζουμε.